Καλό, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φεύγω από τον Κωστή και έρχομαι στο τραπέζι εκπομπής και πάλι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε κοντά μας μετά από πολύ καιρό, είναι η αλήθεια, τον κύριο Σκουρλέτη. Καλημέρα σας, Υπουργέ, τι κάνετε? Καλημέρα. Καλή χρονιά. Εσωτερικών. Καλή χρονιά και σε εσάς. Καλή δύναμη να σας ευχηθώ και να σας ρωτήσω να μου πείτε τι από τα δύο προτιμάτε. Το Δουνουτού μέσα στην όποια συμφωνία θα συνεχίσετε να κλείσετε, να τρέχετε μέχρι το κλείσιμο της αξιολόγησης κλπ. Ή το Δουνουτού εκτός και νέα συμφωνία με τον Σόιμπλε επικεφαλής? Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση και επιδέχεται μια εύκολη απάντηση. Είναι εύκολη. Εγώ θα σας έλεγα ευθέως το Δουνουτού εκτός του προγράμματος. Και να σας εξηγήσω τον λόγο. Θεωρώ ότι οι θέσεις που έχει υποστηρίξει δημιουργούν πιο αρνητικούς συσχετισμούς για τα συμφέροντα της χώρας και για τις θέσεις της κυβέρνησής μας. Τότε γιατί δεν λέει ο Σόιμπλε ότι στη θέση της Ελλάδας δεν το προτιμούσα? Ένας λιγότερο από το μέτωπο των σκληρών, θα έλεγα εγώ. Και λέω μέτωπο των σκληρών, διότι η μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με το 15 ή τις αρχές του 16 είναι πια ότι το μέτωπο των δανειστών δεν είναι ενιαίο απέναντί μας. Υπάρχουν οι σκληροί και υπάρχουν και οι λογικοί. Αυτό τουλάχιστον το πετύχαμε μέσα από την δύσκολη διαπραγμάτευση των τελευταίων ετών. Άρα λοιπόν καλύτερα χωρίς το Δουνουτού. Και μπαίνει μπροστά σας τι? Αν υποθέσουμε λοιπόν το Δουνουτού φεύγει και αυτό σας χαροποιεί κιόλας, τι είδους διαπραγμάτευση θα έχετε? Θα σας πω, είναι πολύ πιο... Θα μπείτε σε ένα καινούριο πρόγραμμα και ακούσαμε τον Σόιμπλε χθες να δηλώνει συμπληρωματικά σε άλλη συνέντευξη ότι δεν είναι κάτι που θα το πρότεινε στην Ελλάδα αυτό. Είναι απόλυτα λογικό ο κύριος Σόιμπλε να θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι ταυτίζονται. Ταυτίζονται στη λογική των μέτρων που προτείνουν και αυτό φάνηκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα αισθάνεται ότι χάνει έναν σύμμαχο και χάνει εκείνο το όχημα το οποίο δεν είναι η κλασική χώρα μέλος που εκπροσωπείται από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά ένας τεχνοκρατικός μηχανισμός ο οποίος έχει υποτίθεται το αλάνθαστο. Βέβαια το αλάνθαστο δεν το έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, αν κοιτάξει κανείς ιστορικά που παρενέβη, δεν είχε καλά αποτελέσματα. Άρα προτιμάμε εμείς να έχουμε απέναντί μας κάποιους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά υπογραμμίζω τη λέξη πολιτικούς, από ότι να έχουμε έναν ψυχρό τεχνοκρατικό μηχανισμό, ο οποίος δεν επιδέχεται της λογικής της πολιτικής διαπραγμάτευσης. Δεν το αντιμετωπίζει έτσι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχει μια άκαμπτη προσέγγιση σε κάποιες συνταγές και από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Άρα είναι θετικό το να φύγει. Δεν εξαρτάται από την Ελλάδα. Θα έλεγα ότι ίσως να μην εξαρτάται και από τον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος το θέλει. Μπορεί να έχει να κάνει με τους δικούς τους λόγους τι τελικά θα επιλέξει, με την αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θεωρείτε πιθανότερο να μείνει ή να φύγει, κύριε Σκουρλέτη? Θα έλεγα ότι είναι μοιρασμένες πιθανότητες. Τις δηλώσεις του Τραμπ πώς τις αξιολογείτε? Σε σχέση με το συγκεκριμένο. Σε σχέση με την Ευρώπη γενικότερα, καταρχάς. Ο Τραμπ δεν είχε κρύψει την διαφορετική του προσέγγιση στο θέμα Ευρώπη. Είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είχε κάνει ακραίες δηλώσεις. Βέβαια η αμερικάνικη πολιτική, ξέρετε, δεν αλλάζει κάθε φορά τόσο εύκολα με βάση την αλλαγή του εκάστοτε πρόεδρου. Έχει κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι είναι διαρκείς. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, γιατί αυτός ο άνθρωπος βγήκε με συνθήματα ρατσιστικά, ομοφοβικά, αντιοικολογικά. Έχει μια λογική αναδίπλωσης εντός της Αμερικής. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολλούς κινδύνους το γεγονός ότι θα αναλάβει ως πρόεδρος της ΗΠΑ. Για την Ευρώπη εννοείται. Για την Ευρώπη και για τον κόσμο ολόκληρο. Για τη χώρα μας. Η προεδρία Τραμπ θα μας ευνοήσει σε κάτι ή όχι? Η χώρα μας καλώς ή κακώς ακολουθεί την γενική φορά των πραγμάτων της Ευρώπης. Είναι αναπόσπαστο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν αμφισβητείται. Αυτό έχει τα πλεονεκτήματά του, τα γεωστρατηγικά. Βεβαίως είναι αναγκασμένη η χώρα, όντας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υφίσταται τους εκάστοτε συσχετισμούς. Αυτό το πληρώνουμε. Ναι. Οι συσχετισμοί σήμερα στην Ευρώπη δεν είναι ευνοϊκοί σε σχέση με τα συμφέροντα της χώρας μας. Αλλά εκεί ανήκουμε. Κάποιοι διάβασαν τις δηλώσεις Τραμπ τις χθεσινές, πριν από λίγες ώρες, εν πάση περιπτώσει, ότι η Βρετανία δεν είναι μοναδική που φεύγει από την Ευρώπη. Θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες και είδαν εμάς πίσω από αυτή τη φωτογράφηση. Δεν ξέρω αν είδαν εμάς. Εγώ θα σας έλεγα κάτι το οποίο τουλάχιστον από τη δικιά μας κυβέρνηση και από το δικό μας χώρο έχει υποθεί πολύ πριν το 2012. Ότι εάν η Ευρώπη συνεχίσει στο δρόμο της ακραίας λιτότητας,
θα ενισχυθούν οι φυγόκεντρες δυνάμεις στο εσωτερικό της. Το γεγονός ότι βλέπουμε την άνοδο ακροδεξιών δυνάμεων εντός της Ευρώπης, οι οποίες τι αμφισβητούν πρώτα απ' όλα, την έννοια της Ενωμένης Ευρώπης. Το γεγονός ότι η σημερινή Ευρώπη έχει γίνει συνώνυμο της φτώχειας, της ρήκνωσης του κοινωνικού κράτους, είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου θα ουσιαστικά αποδυναμωθεί και θα αρχίσει ίσως να φιλορροεί. Άρα δεν είναι θέμα που έχει να κάνει με την Ευρώπη και την Ελλάδα, σχετίζεται με την συνολική στρατηγική επιλογή που χαράσει. Και αυτό λίγο να μου το διευκρινίσετε. Δηλαδή, είναι θεωρητικό μεν, μιλάτε για φυγόκεντρες δυνάμεις. Πώς θα εκφραστεί στην πράξη αυτό, δηλαδή, ποιες χώρες θα ακολουθήσουν το Brexit, ποιες χώρες είναι αυτές οι οποίες θα αποφασίσουν να κάνουν δημοψηφίσματα ή δεν ξέρουμε ποιες άλλες διαδικασίες να χαιρετήσουν αυτό το ενωμένο. Προσέξτε. Εάν συνεχίσει να ηγεμονεύει μια λογική που με τον πιο καθαρό τρόπο την εκφράζει ο κ. Σόιμπλε, που είναι η λογική μια σφιχτή ελεγχόμενης Ευρώπης, η οποία θα κινείται στη λογική ενός ακραίου νεοφιλελευθερισμού, να είστε βέβαιοι, και εσείς και αυτοί που μας ακούνε, ότι οι λαοί θα στρέψουν το πρόσωπό τους απέναντι σε αυτή την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει μια δημοκρατική παράδοση, έχει παραδόσεις ενός του πλέον προωθημένου κοινωνικού κράτους, έχει παραδόσεις κοινωνικών αγώνων, εργατικών κινημάτων, διεκδικήσεων, κατακτήσεων, είναι η πιο προωθημένη μορφή δημοκρατίας που υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν με μια Ευρώπη της ακραίας λιτότητας και της συρρυκνωμένης δημοκρατίας. Σήμερα το Eurogroup, μισό λεπτό, μπορεί να είμαστε εμείς πρώτοι αυτοί που θα επαναστατήσουν απέναντι σε αυτή. Εμείς είμαστε ένα μικρό μέγεθος σε κάθε περίπτωση. Δεν είμαστε εμείς αυτή η χώρα που βαραίνει στην πορεία της ίδιας της Ευρώπης. Έχουμε το δικό μας ειδικό βάρος βεβαίως σε μια κρίσιμη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είμαστε το εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατηγικά, σχεδόν το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων αναγνωρίζει την ανάγκη η Ελλάδα να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται ώστε να αλλάξει αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική. Μακάρι να το κάνουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, όπου βλέπετε ότι δεν χάνει την ευκαιρία να συντάσσεται με τον κύριο Σόιμπλε, ακόμη και τώρα. Ναι, αλλά αυτή η πολιτική της λιτότητας, την οποία εσείς λέτε ότι εφαρμόζει ο Σόιμπλε και θα έχει σαν αποτέλεσμα. Την οποία την πιστεύει. Δεν είναι ότι την εφαρμόζει. Ναι, τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι εμφανέστατα και έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην ίδια μας τη χώρα. Βεβαίως. Άρα εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί η Ελλάδα να είναι αυτή που πρώτη θα κουνήσει το μαντίλι μετά την Βρετανία και θα φύγει από το τρένο αυτό? Μπορεί δηλαδή μπροστά σε μια επικείμενη συμφωνία, αν καθίστε στο ίδιο τραπέζι με το Σόιμπλε, να τους πείτε ότι φτάνει ως εδώ, δεν θέλουμε άλλο, εσύ φταίς, αλλά εμείς φεύγουμε? Δεν πιστεύω ότι έχουμε την πολυτέλεια ως χώρα των μοναχικών δρόμων. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ένα πειρατικό καράβι, να σηκώσει μια μαύρη σημαία και να αρχίσει να κινείται μόνη της και αφεαυτού της. Εκείνο το οποίο όμως μπορεί να κάνει είναι με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις να συμβάλλει στην αλλαγή των ευρωπαϊκών συσχετισμών. Ξέρετε, μια θετική διεργασία πολιτική που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια, το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών έχει αρχίσει και αμφισβητεί την ίδια την ευρωπαϊκή στρατηγική που ακολουθήσαν οι ίδιοι μαζί με τις νεοφιλελεύθερους στην Ευρώπη. Εδώ δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Το εγχώριο ΠΑΣΟΚ και η εγχώρια Σοσιαλδημοκρατία δεν φαίνεται να ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς της με τον νεοφιλελευθερισμό. Θα σας ρωτήσω και για το ΠΑΣΟΚ, θα σας το πάω και εκεί, εσείς θέλετε να πάμε τώρα, αλλά εγώ θέλω να μείνω λίγο ακόμη στις σοσιαλιστικές δυνάμεις που αποκαλείτε συμμάχους σας. Δεν λέω συμμάχους, μιλάω για ενδιαφέρουσες πολιτικές διεργασίες. Φεύγουν αυτοί. Έχουν εκλογές στις χώρες τους. Εγκαταλείπουν, φεύγουν. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, τον Ολάντ θα τον ξεχάσουμε σύντομα και ενδεχομένως να συζητάτε, αν τα πράγματα πάνε έτσι και είσαστε εσείς στην κυβέρνηση και έχετε τους Γάλλους μπροστά σας, με έναν φυγιόν ο οποίος έχει αποφασίσει να βάλει φωτιά και μαχαίρι στη χώρα του για να τη συμμαζέψει. Η υποχώρηση της σοσιαλδημοκρατίας σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, διότι στη Γερμανία μπορεί και να ενισχυθούν, θα δούμε, ήταν χρονιά εκλογών το 2017, σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν κατόρθωσε να έχει ένα διακριτό στίγμα η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Από τη στιγμή που ταυτίστηκε με τις νεοφιλελεύθερες απόψεις, υφίσταται τώρα τις συνέπειες αυτής της στρατηγικής της επιλογής. Η Ευρώπη έχει μία δυναμική, κινείται. Εμείς πιστεύουμε
στις ιστορικές παραδόσεις και θεωρούμε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να ξαναβρει το βηματισμό της σε μια κατεύθυνση για αυτή που σας είπα. Λέτε, η επίθεση στο πρόσωπο του Σόιμπλε, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής των Ευρωπαίων εμφανιστών μας, μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στην Ευρώπη. Η επίθεση που δέχεται από στελέχη της κυβέρνησης έχει ακούσει από συναδέλφους σας, από υπουργούς κλπ. Τα χίλια μύρια όσα. Δεν σας φέρνει σε δεινή θέση απέναντί του όταν πάτε να διαπραγματευτείτε? Δηλαδή, μπορείς να βρεις κάποιον και να κάθεσαι στη συνέχεια απέναντί του να συζητήσεις. Και να του ζητήσεις κιόλας. Μισό λεπτό. Μιλάμε για μια πολιτική αντιπαράθεση. Και ο κ. Σόιμπλε από αυτό που χαρακτηρίζεται είναι από την ευθύτητα των απόψεών του. Δεν κρύβει τα λόγια του, τα λέει τσεκουράτα. Άρα σημαίνει ότι αποδέχεται ένα τέτοιο τρόπο δημόσιας αντιπαράθεσης και διαλόγου. Δεν υπάρχει κάποια προσωπική κριτική. Δεν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι κακός ως άνθρωπος. Η απόψη του είναι επιβλαβής για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Πείτε μου λοιπόν τώρα, αν φύγει το Βουνουτού από την όλη ιστορία, να εξετάσουμε πρώτα αυτό το σενάριο, τι είδους συμφωνία πιστεύω ότι θα κλείσετε με το Σόιμπλε? Επειδή δεν μιλάμε στον αέρα και επειδή έχει προχωρήσει η υπόθεση της δεύτερης αξιολόγησης, σας πληροφορώ ότι στο μεγαλύτερο μέρος των ζητημάτων που εξετάζονται σε αυτό το δεύτερο στάδιο της διαπραγμάτευσης, έχουμε συμφωνήσει. Δηλαδή? Εννοώ σε αυτά τα οποία προέβλεπε η συμφωνία του Αυγούστου του 2015 και υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε μια χώρα η οποία έχει ξεφύγει από τους στόχους που έχει θέσει το πρόγραμμα. Ίσα-ίσα. Και μάλιστα νομίζω ότι κάνουμε ένα λάθος και δημιουργούμε έναν πανικό χωρίς λόγο όταν πολλοί παραλληλίζουν τις μέρες μας με το 2015. Το 2015 δεν είχαμε συμφωνία. Ήτανε όλα στον αέρα. Τώρα έχουμε μια συμφωνία, έχει προχωρήσει και έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η πρώτη αξιολόγηση. Έχουμε ένα 2016 όπου το τελευταίο τρίμηνα διαπιστώνουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. Mm-hmm. Έχουμε μια μικρή υποχώρηση της ανεργίας. Είδατε χθες τα στοιχεία που ανακοίνωσε και ο κ. Παπαδημητρίου αλλά και ο ΣΕΒ που μιλάνε για αύξηση των εξαγωγών, μιλάνε για αύξηση της εγχώριας μεταποίησης. Άρα έχουν γίνει κάποια βήματα και όλα δείχνουν ότι το 2017 μπορεί να είναι καλύτερο από το 2016. Άρα δεν ωφελεί ο πανικός και οι λάθος συγκρίσεις. Γιατί λοιπόν, να μην κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση? Αυτό θα μου το πείτε εσείς. Διότι έχετε ακόμη και τα. Εγώ σας απαντώ και λέω ότι υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις. Και πιστεύω ότι θα κλείσει. Έχετε ακόμη μπροστά σας θέματα στα οποία δεν έχετε συμφωνήσει και γι' αυτό δεν την έχετε κλείσει την αξιολόγηση. Τι σας σταματάει από το να την κλείσετε λοιπόν? Κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια πολιτική τροχοπέδηση αυτή την υπόθεση. Δηλαδή λόγοι που σχετίζονται, σαν και αυτούς που αναφέραμε πριν, με το τι κάνει κάθε χώρα πια στο εσωτερικό της και τι αβαρίες έχει από την εσωτερική πολιτική γνώμη της κάθε χώρας. Οι Γερμανοί τα δικά τους, οι Ολλανδοί τα δικά τους και αναφέρομαι σε αυτές τις χώρες που έχουν εκλογές μέσα στο 2017. Όλα αυτά οδηγούν και προφανώς η ασάφεια για το τι μελιγενέστε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οδηγούν στο να έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Βεβαίως, επειδή λέω αντικειμενικά υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να κλείσει η αξιολόγηση σύντομα, θεωρώ ότι θα το κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης το 2017. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε κοντά σας σε πολύ λίγο. Βεβαίως. Διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε. Δηλαδή, το στοίχημα της ανάπτυξης το 2017, το χάνουμε κάθε μέρα που περνάει. Κάθε μέρα που περνάει και η αξιολόγηση είναι ανοιχτή. Ευτυχώς δεν επιβεβαιώνεται αυτό, τουλάχιστον από τα στοιχεία. Ευτυχώς δεν επιβεβαιώνεται. Σε ατομικό επίπεδο εγώ μπορώ να το δεχτώ. Ξέρετε κάτι, διότι όταν ευημερούν οι αριθμοί. Θα πετύχετε 2,7 ανάπτυξη το 2017. Όταν ευημερούν οι αριθμοί. Αν πάτε ή όταν για κλείσιμο τίνουν, όταν δείχνουν, στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Να πούμε αυτό και να κάνουμε το διάλειμμα. Ναι. Λέω, όταν οι αριθμοί δείχνουν ότι βελτιώνονται, δεν σημαίνει ότι αυτό μεταφράζεται άμεσα σε βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας του καθενός. Υπάρχει μια υστέρηση. Αυτό το φαντάζεται και το ξέρω. Αλλά είναι προϋπόθεση όμως για να βελτιωθεί η καθημερινότητα του καθενός να αρχίσουν να βελτιώνονται οι δείκτες. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε περίπτωση που δεν κλείσει η αξιολόγηση στις επόμενες μέρες του Ιανουαρίου, προς το τέλος του Ιανουαρίου, και πάτε για το επόμενο Eurogroup που είναι κάπου στη μέση του Φλεβάρι. Και πάλι δεν τα καταφέρετε. Τι μένει? Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί εσείς το λέτε αυτό. Εσείς το δείχνετε κιόλα αυτό. Εσείς λέτε ότι θα το είχατε κλείσει μέχρι το Δεκέμβρη. Πολύ αρνητικά. Όσες φορές σας λέω, δώσατε λοιπόν ημερομηνίες καταληκτικές, εσείς οι ίδιοι διαψευστήκατε. Όχι, άρα βάζουμε τα σενάρια μπροστά μας. Να σας το πω αλλιώς. Ότι ποτέ η αξιολόγηση, η οποιαδήποτε αξιολόγηση από το 2010 και μετά δεν έκλεισε στην ώρα της. Μάλιστα. Έτσι. Άρα λοιπόν μια καθυστέρηση πάντοτε είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μήπως καθυστέρηση μας πάει σε καμιά κάλπη?
Γιατί, από πού και ως πού. Για να τη δώσετε την παλίτσα αυτή της αξιολόγησης σε καμία επόμενη κυβέρνηση. Με ανεύθυνο τρόπο το θέμα της κάλπης το θέτει η Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι το θέτει για να μπορέσει να συγκαλύψει την ένδυα των επιχειρημάτων της απέναντι στην κυβέρνηση και κυρίως το πραγματικό της πρόσωπο, το προγραμματικό πρόσωπό της, όπου δεν είναι διαφορετικό από αυτές τις απόψεις Σόιμπλε που λέγαμε πριν από λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις, τώρα αρχίζει και γίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα. Πάμε σε διαφημίσεις και αρχίζει.